Θα παρακολουθήσατε εχθές στο βίντεο που ανέβασα με τη δημοσιογράφο της ΕΡΤ, η οποία χαμογελαστή δίπλα στους Ισραηλινούς στρατιώτες, χαμογέλαγε, χόρευε κιόλας, έτσι που ετοιμάζονται να πάνε στον πόλεμο, να μπουν στη Γάζα. Σήμερα διαβάζω στις ειδήσεις ότι λόγω καιρού έχει αναβληθεί η όλη κατάσταση. Η δημοσιογράφος συνεχίζει στην ίδια ψυχολογία, χαμογελαστή, δίπλα στους Ισραηλινούς, μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ. Για πάμε να τη δούμε. Το ηθικό των Ισραηλινών είναι πολύ υψηλό. Εδώ, στην είσοδο της πόλης Ντερότ, οι Ισραηλινοί δίνουν αναψυκτικά. Και το δικό σου, από ό,τι βλέπουμε, ανεβασμένο. Είναι χαρούμενοι, είσαι, δεν ξέρω, χαίρεσαι με τον πόλεμο, χαίρεσαι που θα σκοτωθούν ανθρώποι. Στους στρατιώτες που ετοιμάζονται για το μέτωπο, βλέπετε εδώ τα Χάμερ, φουλ εξοπλισμένα. Έτσι είναι το κλίμα λοιπόν εδώ. Έχει μια... Πάμε να τους σκοτώσουμε, πάμε να τους διαλύσουμε. Μεγάλη ουρά, έχει μπλόκο, περνάνε τα τεθωρακισμένα, υπάρχει κινητικότητα, αλλά όπως είπαμε και πάλι, το ηθικό των Ισραηλινών είναι πολύ υψηλό. Εδώ λοιπόν από την είσοδο της πόλης Ντερότ, όπου όλα δείχνουν ότι ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη, αλλά η εισβολή είναι πρώτο πυλόν. Είναι λίγο πριν δεχτούν στο πόλεμο, αλλά οι Ισραηλινοί στρατιώτες, όχι μόνο ρωτώνται, αλλά βγάλε χορεύοντας εδώ η έφερση στο στρατόπεδο που έπρεπε να βγάλε στο μέτρο. Αυτό είναι το μισό των Ισραηλινών, λίγες ώρες πριν δεχτούν στο πόλεμο. Αντικειμενική και αμερόληπτη δημοσιογραφία από την ΕΡΤ, την οποία την πληρώνουμε κιόλας.